Μαραθώνια ήταν η συνεδρίαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ανίνων. Ουσιαστικά έγινε επικαιροποίηση της απόφασης που είχε ληφθεί τον Ιούλιο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας τηλεφωνικά στο δελτίο του ITV, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ανίνων, κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. Προβληματισμός υπάρχει κυρίως για τα χρήματα, καθώς σύμφωνα με έναν πρώτον υπολογισμό για να εφαρμοστούν όλα όσα ορίζονται από το Υπουργείο, απαιτούνται πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα του Πανεπιστημίου Ανίνων είναι μόλις 175.000 ευρώ. Προβληματισμός υπάρχει και αναζητείται λύση και για τη στέγαση των φοιτητών, καθώς η σύγκλητος θέλει να διενεργούνται έλεγχοι σε όλους όσους αναμένεται να διαμείνουν στις εστίες. Επίσης, τέθηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις των φοιτητών με το ΚΤΕΛ, ενώ στο τραπέζι της συζήτησης και το θέμα της σύντησης, όπου η σύγκλητος φαίνεται να συμφωνεί με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, μετά από 6,5 ώρες βέβαια συζήτηση, να σου πω ότι η απόφαση του είναι ότι επιμένουμε στην απόφαση που είχαμε πάρει στο τέλος Ιουλίου, ότι από 1η Σεπτεμβρίου το Πανεπιστήμιο είναι λειτουργικά ανοιχτό. Επιτρέπεται με μεικτό σύστημα και τα μαθήματα αυτόμοιο. Μεικτό σύστημα σημαίνει ότι θα γίνονται και με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως. Έχουμε βέβαια και τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών και θα πρέπει να προετοιμαστούμε και γι' αυτό. Και επιπλέον τα μαθήματα, τα εργαστηριακά και τα κοινωνικά μαθήματα θα γίνονται με φυσική παρουσία. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές θα πρέπει να είναι στα Γιάννενα. Βέβαια, υπάρχει υποχρέωση και από εμάς, το Πανεπιστήμιο, αλλά και από τους καθηγητές, να τηρούνται όλοι οι κανόνες, υποχρεωτική μάσκα σε κλειστούς χώρους, απολυμάνσεις των χώρων με δικιά μας ευθύνη, μάσκες για τα εργαστήρια, υποχρεωτικά, απολυμαντικά. Και μας προβληματίζει λίγο η οικονομική μας κατάσταση, διότι τα μέτρα αυτά προστασίας και κανονικής λειτουργίας για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία και να είμαστε λειτουργικοί έχουν υψηλό κόστος. Μία προσωρινή εκτίμηση με βάση αυτά τα εξήγηση της κυρία Υπουργός ότι να χρειαζόμαστε 2,5 με 3 εκατομμύρια, τεχνιλώσει λίγο καλύτερα. Τα διαθέσιμα τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής είναι μόνο 15.000, είναι τα υλικά τα οποία θα πάρουμε και η διαδικασία αυτή θα μας καλύψει μέχρι τα μέσα ή το τέλος Οκτωβρίου, άρα δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε. Και γι' αυτό είναι, χρειάζομαι ένα εγγράφος και πιο τεκμηριωμένα σε επόμενες μέρες να ζητήσουμε την εξορίγηση από το Υπουργείο. Κύριε Αλμπάνη, επίσης φαντάζομαι ότι απασχοληθήκατε και με τα θέματα που έχουν να κάνουν και με τη σύντηση και με τη στέγαση των φοιτητών, καθώς και με την μετακίνηση. Πολύ μεγάλο θέμα που ανέκυπτε και τα προηγούμενα χρόνια πριν την πανδημία του κορονοϊού. Λοιπόν, μέσα αποφάσεις είναι πολλά τα θέματα. Είναι η σταθερή συνεργασία με τα ΚΤΕΛ, όχι μόνο το Λιονίμι, αλλά και το ΚΤΕΛ Άφτας και της Πρέβεδας σε αυτή τη φάση και η Γουμενίτσα, διότι υπάρχουν και οι φοιτητές, ότι ανάλογα με το πρόγραμμα μάθουν και εμείς θα αλλάξουμε τα ωράρια ενός των μαθημάτων για να μην συμπίπτουν οι ίδιοι φοιτητές με τα χρειαστούν περισσότερα δρομολόγια για να αποφεύγεται ο συγκροτισμός και ο συνοστισμός στα λεωφορεία. Είναι αρκετά σημαντικό για μας. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει τον κύριο Μωστακτή με το ΕΛ, το αστικό του Μητριοάνιου. Σε σχέση με τη σύντηση, η σύντηση θα συνεχίσει να επακέντρω, άρα το είχαμε αποφασίσει, άρα μας καλύπτει και η απόφαση του Υπουργείου, η οποία επιβεβαιώνει ότι η πρότασή μας είναι σωστή. Από την Σεπτεμβρίου ανοίγει η σύντηση κανονικά για όλους τους φοιτητές. Και εκείνο το οποίο μας ανησυχεί είναι ιδιαίτερα και θα πρέπει να ληφθούν γρήγορα μέτρα είναι για τους φοιτητές οι οποίοι διαμένουν σε εστίες και στην εστία του Πανεπιστημίου του Ανίνων και στην εστία της Άρτας που μένουν 280 φοιτητές αλλά και στην εστία του Τμήματος Νότητας που έχει 500 φοιτητές του Πανεπιστημίου. Εκεί λοιπόν θα πρέπει, θεωρούμε, εκτός από στήριση των μέτρων και των κανόνων από τους φοιτητές που διαμένουν εκεί, υποχρεωτική μάσκα, εξυπακούονται, θεωρούμε ότι εκεί θα πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερο ελέγχο. Η πρόθεσή μας είναι να διερευνήσουμε δυνατότητα επέκτασης της ικανότητας του εργαστηρίου, της μικροβιολογίας που παρέχει υπηρεσίες για τον COVID-19 προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο,
να διπλασιαστεί τουλάχιστον ο επιστημονικός εξοπλισμός και να ενισχυθεί με νέο τεχνικό προσωπικό ώστε να έχουμε δυνατότητα να κάνουμε περισσότερους ελέγχους. Θεωρούμε ότι η έλεγχη θα πρέπει να αυξηθούν όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο, αλλά και στην πόλη του Ιωαννίνων και στην Ήπειρο. Mm-hmm. Φαντάζομαι θα κάνετε και μια επαφή με το δικό σας το εργαστήριο, το οποίο βοηθάει και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ώστε να μπορέσετε και εκεί να αυξήσετε ενδεχομένως τον αριθμό των τεστ. Αυτή η εβδομάδα θα εξαντληθεί μέχρι την Παρασκευή με συνεχείς επαφές με τους πρόεδρους των τμήματων, τα εργαστήρια, την υπηρεσία φοιτητικής μέθοδος του Πανεπιστημίου, την τεχνική υπηρεσία, για να καλύψουμε ως δυνατόν περισσότερα, ώστε από την επόμενη εβδομάδα να είμαστε σχετικά έτοιμοι. Σε πρώτη φάση όμως το Πανεπιστήμιο ανοίγει μόνο με εξετάσεις, οπότε είναι πιο εύκολο να λειτουργήσει. Ετοιμαζόμαστε κυρίως για τον Οκτώβριο που θα αρχίσουν και τα μαθήματα και τα εργαστήρια. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ θερμά για την πρώτη αυτή ενημέρωση και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ακόμη πιο αναλυτικά τα νέα δεδομένα για το πώς θα λειτουργήσουν τα τμήματα του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσω. Θεωρώ ότι τις επόμενες δύο μέρες θα έχουμε και μία ανακοίνωση, έναν δελτίο τύπο για αυτή την απόφαση και αρκετά στοιχεία ενημερωτικά για τους φοιτητές και ιδιαίτερα για τους πρωτοετήσεις.